Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά το πολύ σοβαρό και επίκαιρο ζήτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά. Απόλυτα επίκαιρο και θα εξηγήσω και στη συνέχεια τους λόγους. Εκεί τα σωματεία και οι αθλούμενοι οδηγούνται σε έξωση εν ώψη της επικείμενης επένδυσης της Lambda Development στο ελληνικό. Δεκάδες αθλητικά σωματεία και χιλιάδες αθλούμενοι, γιατί δεν είναι μόνο οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό, είναι και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι όλων των ηλικιών, είναι δρομείς, είναι τα σχολεία της περιοχής, νέοι άνθρωποι που εκδιώκονται από τον Άγιο Κοσμά, από τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, είτε κανονικά, με επιστολές εξώσεων, κανονικές επιστολές εξώσεων, είτε εκδιώκονται δια της πλαγίου, αφού και όσοι μένουν εκεί ή για όσο μένουν εκεί, θα πρέπει να συμβιβαστούν με ένα καθεστώς πλήρως εγκαταλελειμμένων και ξεχαρβαλωμένων εγκαταστάσεων, που σε αρκετές περιπτώσεις συνιστούν και απειλή για την ασφάλεια των αθλητών και όσο κάνουν χρήση. Δεν είναι πρώτη φορά που οι βουλευτές του ΚΚΕ φέρουν το συγκεκριμένο ζήτημα στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επισημένοντας αυτούς τους κινδύνους, προειδοποιώντας για αυτούς τους κινδύνους. Τι μας είχε απαντήσει τότε η κυβέρνηση, ο κύριος Αυγενάκης? Μας είχε απαντήσει το εξής, επιλέξει. Το ελληνικό δεν θα επηρεάσει τον Άγιο Κοσμά και κανένα άθλημα ή αθλητής δεν πρόκειται να μετακινηθεί από τον Άγιο Κοσμά αν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί η νέα αθλητική του έδρα, είτε με όσες δημιουργηθούν στο ελληνικό, είτε με την περαιτέρω αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Μετά από αυτή τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης, τι είχαμε? Επιστολές εξώσεων. Θα κατατεθούν και στα πρακτικά της Βουλής. Επιστολές εξώσεων των σωματείων προς το Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών, προς τον Κοπηλατικό Όμιλο Ελλάδος. Μιλάμε για σωματεία με ιστορία, με προσφορά, με διακρίσεις. Σήμερα μάλιστα, γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ επίκαιρο, σήμερα μάλιστα, 21 του 2023, πρέπει να εγκαταλείψουν το χώρο. Επειδή ο χώρος ανήκει στη Lambda Development και πρέπει να φύγουν από το συγκεκριμένο χώρο για να αναλάβει ο επενδυτής. Σήμερα γίνεται αυτό, την ώρα που μιλάμε. Κατά συνέπεια, οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ήταν ψεύτικες και του κύριου Υπουργού. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε. Γι' αυτό το λόγο εμείς ρωτάμε τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των συνολόγων, για τη συνέχιση της αθλητικής δραστηριότητας στον Άγιο Κοσμά, ώστε όλοι οι αθλητές, τα σωματεία, οι ασκούμενοι να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα. Τι μέτρα θα πάρει για την συντήρηση των εγκαταστάσεων, για να μην υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των αθλουμένων. Και φυσικά, τι μέτρα θα πάρει για την ενημέρωση των εργαζομένων, την ενημέρωση των σωματείων και των ομοσπονδιών, για το τι μέλη γενέστε με την αθλητική δραστηριότητά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, κύριε Γιώκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Βέβαια, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές σε αυτή εδώ την αίθουσα το θέμα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω το Σώμα για άλλη μια φορά για τις τελευταίες εξελίξεις και πολύ καλά κάνατε και διαβάσατε απόσπασμα προηγούμενης απάντησής μου. Διότι είμαστε σε όλα απολύτως τυπικοί και θεσμικοί και συνεπείς. Και θα σας απαντήσω αμέσως μετά. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι είμαστε περήφανοι για την αξιοποίηση που γίνεται συνολικά των Ολυμπιακών μας εγκαταστάσεων. Γιατί αξιοποιούμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και τις αποδίδουμε πίσω στην αθλητική οικογένεια της χώρας μας, αλλά και στην κοινωνία. Γιατί καταφέραμε να κινητοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είχαμε ή δημιουργήσαμε και τέθηκαν στη διάθεση της αθλητικής οικογένειας. Καταφέραμε να συνεργαστούμε χωρίς προκαταλήψεις και να καταφέρουμε να έχει ωφέλη ο αθλητισμός και από τον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι μόνο στο ΟΑΚΑ έχουν κινητοποιηθεί συνολικά πόροι οι οποίοι αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, 54 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σημαντική πόρη από την Περιφέρεια Αττικής, 7 εκατομμύρια από κοινοπραξία ιδιωτικών εταιριών που ανακατασκευάζουν το κέντρο αντισφαίρησης
Και για το ΆΚΑ, από τη Λάβδα Development, αντισταθμιστικά από τον Άγιο Κοσμά, 15 εκατομμύρια σε έργα τα οποία έχουμε ανακοινώσει. Για εγκαταστάσεις του ΆΚΑ, για εγκαταστάσεις του εθνικού του ΆΚΑ Άγιο Κοσμά, για το Ολυμπιακό χωριό και φυσικά για το κλειστό σπίτι του Στίβου και του Βόλη στην Παιανία, το οποίο ήταν παραμελημένο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά. Πιο συγκεκριμένα, στις 13 Δεκεμβρίου του 2022, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις προτεραιότητες στα ζητήματα των αθλητικών υποδομών της χώρας μας, καθώς και την πορεία του έργου αξιοποίησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά τον Άγιο Κοσμά, επαναλαμβάνω δημόσια για πολλωστή φορά ότι δεν καταργείται. Θα συνεχίσει να λειτουργεί. Η σύμβαση συνεργασίας που υπογράψαμε, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, η Lambda Development, ο Άγιος Κοσμάς, το ΆΚΑ και το Ολυμπιακό Χωριό είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και πολύμηνης συνεργασίας και ενδεικτικά αναφέρω και παρακαλώ κρατήστε τις ημερομηνίες ή τα γεγονότα. 4 Οκτωβρίου του 2022 είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση και το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΑΚ Αγίου Κοσμά και το συντονιστή των αθλητικών εγκαταστάσεων Αττικής. Αφού τους διαβεβαίωσα ότι δεν καταργεί το Άγιος Κοσμάς, συζητήσαμε για τη μεταβατική πορεία και μια σειρά από διαδικαστικά θέματα όπως μετεγκαταστάσεις και προσωρινή φιλοξενία αθλητών και σωματείων. Μάλιστα, το Σωματείο Εργαζομένων εξέδωσε δελτίο τύπου στις 10 Οκτωβρίου, όπου δήλωνε την ικανοποίησή του και εξέφραζε μάλιστα τη στήριξή του στις προσπάθειές μας για την αναβάθμιση συνολικά των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων. Στις 25 Νοεμβρίου του 2022 ακολούθησε δεύτερη συνάντηση με τη διοίκηση και το Σωματείο Εργαζομένων του Αγίου Κοσμά, το Γενικό Διευθυντή του ΆΚΑ και τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού Χωριού, όπου συζητήσαμε ξανά για την πορεία της σύμβασης συνεργασίας με τη Lambda Development και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που βρισκόταν σε εξέλιξη. Την ίδια περίοδο είχαμε συναντήσει με τις διοικήσεις των Ομοσπονδιών που στεγάζονται αθλητές τους στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά και συζητήσαμε για θέματα με την κατάσταση αθλητικών υποδομών, την απρόσκοπτη προετοιμασία των αθλητών και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των Ομοσπονδιών και των σωματείων τους. Στις 25 Νοεμβρίου του 2022 κάναμε μια διευρυμένη συνάντηση-συζήτηση πριν την υπογραφή της σύμβασης με τη Lambda Development, όπου συμμετείχαν όλα τα διοικητικά συμβούλια, όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των διοικητικών συμβουλίων του Αγίου Κοσμά, του ΆΚΑ, του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και όλοι οι εκπρόσωποι των διοικητικών συμβουλίων των εργαζομένων ΕΑΚ, Αγίου Κοσμά και ΟΑΚΑ. Στη σύσκεψη αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα, το τονίζω, ομόφωνα από όλους το περιεχόμενο της σύμβασης. Καμία αναστάτωση, κύριε Γιώκα. Κανένας προβληματισμός. Καμία έκπληξη, κανένας ευνηδιασμός και καμία συνέπεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν και γνωρίζουν. Και μάλιστα όχι μόνο είχαν ενημερωθεί, αλλά είχαν συμφωνήσει ομόφωνα πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Στις 28 Νοεμβρίου του 2022 υπογράψαμε τη σύμβαση συνεργασίας. Μάλιστα, στη σύμβαση προβλέψαμε τη συγκρότηση επιτροπής με εκπροσώπους από τη Lambda Development, την πρόεδρο του Αγίου Κοσμά, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Χωριού, τον Γενικό Συντονιστή του ΆΚΑ και εκπροσώπους Ολυμπιονίκες και μέλη της δικής του στο Αγίου Κοσμά, γιατί με αντικείμενο την παρακολούθηση των έργων και την εξέλιξη όλης της διαδικασίας με την κατάσταση. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα, ήδη έχει συνεδριάσει δύο φορές και παρακολουθεί επακριβώς την πορεία των εργασιών και κυρίως την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία έχουμε δημοσιοποιήσει. Επίσης, δημιουργήσαμε επιτροπή με εκπροσώπους από τις διοικήσεις του Αγίου Κοσμά και του ΆΚΑ και εκπροσώπους των αθλητών, προκειμένου να κάνουν αυτοψία και να εγκρίνουν τα διαμερίσματα που θα φιλοξενηθούν οι αθλητές, οι οποίοι μέχρι σήμερα στεγάζονται στα παλιά και σε μεγάλο βαθμό φθαρμένα κτίσματα του Αγίου Κοσμά. Κατά τη μεταβατική περίοδο, πάντοτε, μέχρι την ολοκλήρωση των ξενώνων στον ΆΚΑ που ετοιμάζουμε. Στη δευτερολογία μου θα σας απαντήσω και για την πορεία των έργων που φαντάζομαι ενδιαφέρουν και όσοι μας παρακολουθούν. Είμαστε απολύτως συνεπείς και κυρίως είμαστε υπερήφανοι διότι καθημερινά είμαστε πάνω και από τον Άγιο Κοσμά και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις μας, αντιμετωπίζουμε μικρά, μεγάλα αλλά και σημαντικά ζητήματα και τηρούμε με απόλυτη ευλάβεια το χρονοδιάγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε στην κεντρική εκδήλωση μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση του Υφυπουργού ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είτε ρωτήσαμε με συγκεκριμένα στοιχεία ορισμένα ζητήματα και θέσαμε, είτε δεν ρωτήσαμε, ήταν ένα και το αυτό.
Αυτό που μας παρουσιάστηκε ήταν ένα επιτελείο που φτιάχτηκε στην ουσία κυβερνητικό, με ορισμένους διοικητές αθλητικών εγκαταστάσεων, και καμία απάντηση δεν δόθηκε στις καταγγελίες των ίδιων των σωματείων που εξωθούνται έξω από τον Άγιο Κοσμά. Τίποτα δεν απαντήθηκε. Τίποτα από όλα όσα θέσαμε. Γιατί? Γιατί δεν έχει διασφαλιστεί τίποτε. Δεν έχει διασφαλιστεί τίποτε. Και εδώ παρουσιάσαμε συγκεκριμένα στοιχεία που σας διαψεύδουν πανηγυρικά. Σας παρουσιάσαμε δηλώσεις, δικές σας δηλώσεις και έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα φύγουν σωματεία από τον Άγιο Κοσμά αν δεν δημιουργηθεί αντίστοιχος χώρος στο ελληνικό, το ένα, ή αν δεν διασφαλιστεί πού θα πάνε. Αυτό τηρήθηκε. Τηρήθηκε αυτό. Τηρείται. Δεν τηρείται. Δεν το λέμε εμείς. Δεν το λέει το ΚΚΕ. Το λένε τα σωματεία τα οποία τους αποστέλλονται εντολές έξωσης. Το λέει ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών, που δέχεται επιστολή σύμφωνα με την οποία σας καλούμε να πάψετε να κάνετε χρήση του ως άλλου χώρου και να παραδώσετε αυτόν κενό και ελεύθερο το αργότερο έως τις 21/01/2023. Σήμερα δηλαδή. Έχετε απάντηση σε αυτό, κύριε Αυγενάκη? Σας έχουν καταγγείλει. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Πού θα πάει ο Κοπηλατικός Όμιλος Ελλάδας? Σωματεία και ομοσπονδίες με ιστορία, με αθλούμενους και με διακρίσεις. Έχετε απάντηση? Δώσατε απάντηση σήμερα? Καμία, τίποτα. Έχετε απάντηση πού θα πάνε τα σωματεία του μπάσκετ της περιοχής, δεκάδες σωματεία που φιλοξενούνται στον Άγιο Κοσμά? Όχι. Τι κάνατε? Και εσείς και ο επενδυτής, τους δώσατε ορισμένα ψίχουλα, τους πετάξατε έξω για να εξαγοράσετε τη σιωπηρή αποχώρησή τους. Χωρίς να διασφαλίσετε πού θα πάνε. Δεν έχετε διασφαλίσει ακόμη και για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων. Γιατί όσοι κάνουν χρήση του Αγίου Κοσμά δεν είναι όλοι αθλητές υψηλών επιδόσεων. Μπορεί να είμαι και εγώ. Μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που πηγαίνουν στον Άγιο Κοσμά για να τρέξουν. Στον Τάπητα, εκεί πέρα που υπάρχει. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Θα βγουν στην παραλιακή, στο πεζοδρόμιο να τρέξουν? Λοιπόν, ούτε για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων έχετε διασφαλίσει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν αθλήματα, όπως για παράδειγμα τα αθλήματα ρήψεων, τα οποία χρειάζονται αγωνιστικούς χώρους με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αθλήματα, όπως για παράδειγμα η ρυθμική, που χρειάζονται γυμναστήρια με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που επίσης δεν υπάρχουν. Άρα δεν έχετε διασφαλίσει τίποτα. Αυτό που κάνετε είναι αποφασίζομεν και διατάσσομεν συνολικά, όπως κάνετε και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την ευθύνη σας, όπως για παράδειγμα με αυτή την ανεκδιήγητη απόφαση για τον Πομάσκι, έτσι τη φωτογραφική, να τον καταργήσετε από εκπρόσωπο του Συλλόγου Προπονητών. Αυτή είναι η λογική σας, αποφασίζομεν και διατάσσομεν, όπως επίσης αυτή είναι και η αντίληψή σας για τον αθλητισμό. Αυτή είναι η αντίληψη για τον αθλητισμό. Αθλητισμός ως σόου, αθλητισμός ως τουριστική ατραξιόν και όχι αθλητισμός για την μαζικός λαϊκός αθλητισμός, παραγωγή αθλητισμού. Όλα αυτά θυσιάζονται στο βωμό της επένδυσης στο ελληνικό, που φέρει την υπογραφή φυσικά και της δικής σας κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Όλων σας. Και όλοι πρέπει να τιμωρηθείτε για αυτό το έγκλημα σε βάρος του λαού και της νεολαίας της περιοχής, που όσο περνάει ο καιρός θα αποδεικνύεται πόσο ξένος είναι με τις ανάγκες του λαού της περιοχής.